το μυστήριον των 7 αστέρων ονίδες επί της δεξιάς μου και τας 7 λιχνίας τας χρυσάς, οι 7 αστέρες άγγελοι των 7 εκκλησιών εισή και ελιχνίε 7 εκκλησίε εισή. Συνεχίζει, όπως βλέπετε αγαπητοί μου, εις το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ο Κύριος που ενεφανίστη εν ημέρα Κυριακή εις τον Ευαγγελιστήν Ιωάννη εν οράματι εν οπτασία. Συνεχίζει ο Κύριος αφού ενεφανίστη με εκείνη την καταπληκτική όψη την οποία περιγράφει ο Ευαγγελιστής και η οποία τον κατετρόμαξε. Τώρα ο Κύριος ομιλεί και εξηγεί εκείνα τα οποία ο Ιωάννης μπορούσε να βλέπει και του λέγει, αυτός ο ίδιος ο Κύριος προβαίνει στην ερμηνεία, του λέγει τι ακριβώς σημαίνουν οι εικόνες τις οποίες είδε ο Ιωάννης. Όπως είδατε, εδώ θα χρησιμοποιηθούν μερικές εικόνες οι οποίες θα ερμηνευθούν από τον ίδιο τον Κύριο και θα χρησιμοποιηθούν ως υλικών προφητικής ρήσεως. Αποκαλούνται οι εικόνες αυτές αστέρες, λιχνίες κλπ. Ως μυστήριον. Και συνεπώς, αφού από τον ίδιο τον Κύριο θεωρούνται και αποκαλούνται και χαρακτηρίζονται μυστήριον, τότε θα ήταν ανάγκη, θα έχριζον αποκαλύψεως. Γι' αυτό και ο Κύριος προβαίνει εις την αποκάλυψη του μυστηρίου, επειδή δεν θα μπορούσε κάποιος άλλος να ερμηνεύσει τις εικόνες αυτές. Όπως ακριβώς και εις τις παραβολές των Ευαγγελίων βλέπουμε να υπάρχει το μυστήριο, διότι μια παραβολή είναι μυστηριώδης. Τι σημαίνει? Όπως θα γνωρίζετε, έχουμε δύο στοιχεία για να δώσουμε στον άλλον να καταλάβει κάτι. Είναι ο ορισμός και η παραβολή, η εικόνα καλύτερα, διότι η παραβολή είναι μια εικόνα. Έχουμε λοιπόν τον ορισμό και την εικόνα. Οι Έλληνες χρησιμοποιούν πάντοτε τον ορισμό. Η εβραϊκή φιλολογία πάντοτε την εικόνα. Ο ορισμός βεβαίως έχει την ακρίβεια, αλλά δεν μπορεί όμως ποτέ να εξαντλήσει στην διατύπωσή του όλο το βάθος μιας ουσίας. Ενώ αυτό το βάθος δύναται να εξαντληθεί με μια εικόνα. Η εικόνα βέβαια έχει το μειονέκτημα ότι πάντοτε κρύπτει ένα μυστήριο, μια περιοχή ανεξερεύνητη, και ακόμη πώς θα δει κανείς την εικόνα αυτή για να καταλάβει εκείνο το οποίο παρουσιάζει η εικόνα. Αυτό αποτελεί ένα μειονέκτημα. Αλλά όταν όμως έχουμε τον τρόπο, την κλίδα, τον τρόπο να μπούμε στην ερμηνεία της εικόνας, τότε η εικόνα είναι πολύ ασυγκρίτως καλύτερα από τον ορισμό, διότι δίδει η εικόνα πολύ περισσότερα στοιχεία από ότι ο ορισμός, και το σπουδαίο αφήνει περιθώρια να κινηθεί το μυστήριο, το βάθος, το πλάτος και το ύψος ενός θέματος μέσα σε μια αδιάκοπη έρευνα και ανακάλυψη του αναγνώστου ή του ερευνητού. Αυτό έχει πάντοτε μια εικόνα. Γι' αυτό το λόγο στην Αγία Γραφή έχουμε πάντοτε εικόνες. Πουθενά δεν θα βρείτε ορισμόν. Για την ακρίβεια, αν κάποιος θα ήθελε να με διαψεύσει αυτή τη στιγμή, θα μου πείτε ότι υπάρχει ένας ορισμός στην προς Εβραίους επιστολή: πίστης εστίν, ελπιζομένων υπόσταση, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπομένων κτλ. Δεν είναι ορισμός. Δεν είναι ορισμός. Απλώς είναι μερικά στοιχεία που αναφέρονται στο θέμα της πίστεως, αλλά ο ορισμός υποτίθεται ότι εξαντλεί το περιεχόμενο. Εδώ στην πίστη δεν εξαντλείται με εκείνα που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς δεν είναι ορισμός. Αλλά όταν ο Κύριος ομιλεί με παραβολές στα Ευαγγέλια, αυτές αποτελούν μυστήριον. Και ο ίδιος μάλιστα είπε, όταν κάποτε τον ερώτησαν οι μαθητές, εξήγησε μας αυτό το οποίο είπες, απήντησε,
σε εσάς δόθηκε να εξηγηθούν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού στους απ' έξω με παραβολές, που δείχνει ότι η παραβολή διασαφίζει η εικόνα. Η εικόνα διασαφίζει και ταυτοχρόνως συσκοτίζει. Δια μεν των πιστών γίνεται διασάφιση, δια δε των άπιστων γίνεται συσκότηση. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο στα χέρια του Θεού για τους ανθρώπους, που είναι δύο κατηγορίες οι άνθρωποι. Πάντως, επειδή ακριβώς είχαν υπόψη οι μαθητές την δυσκολία του μυστηρίου μιας εικόνος, μιας παραβολής, γι' αυτό βλέπουμε να λέγουν «φράσον ημίν Κύριε την παραβολή, εξήγησέ μας την παραβολή». Εν τούτης ο Κύριος δεν ερμήνευσε όλες τις παραβολές που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, στα τέσσερα Ευαγγέλια. Ερμήνευσε μόνο δύο: την παραβολή του σπορέως και την παραβολή των ζυζανίων. Αλλά με τον τρόπο αυτόν που ερμήνευσε αυτές τις δύο παραβολές, έδωσε το κλειδί της ερμηνείας, έδωσε την κλίδα της ερμηνείας. Αυτό είναι πάρα πολύ πολύτιμο και χρήσιμο. Κατά παρόμοιον τρόπο και εδώ, όταν θα πει το μυστήριο των επτά αστέρων είναι οι επτά επίσκοποι των επτά εκκλησιών και οι επτά λιχνίες είναι οι επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Έτσι ερμηνεύοντας ο Κύριος αυτό το σημείο, δεν εξηγεί όλα τα άλλα της Αποκαλύψεως, δίδει όμως την κλίδα να μπορεί να ερμηνεύσει ο αναγνώστης, εμπροκειμένου ο Ιωάννης που βλέπει τα οράματα, και εν συνεχεία πας αναγνώστης μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στους αιώνας. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Κύριος, όπως το αντιλαμβάνεστε, δίδει αυτή την κλίδα. Αλλά ακόμη και την κλίδα της ερμηνείας, εάν κρατούμε, βλέπετε πως επιμένω στο σημείο αυτό, διότι παρακάτω είναι ένα ολόκληρο βιβλίο με πλεισμονή εικόνων. Πώς θα τα εξηγήσουμε αυτά? Πώς θα εξηγηθούν? Κι αν ακόμη κρατούσαμε το κλειδί της ερμηνείας, δεν είναι αρκετό εάν ο ερμηνευτής αναγνώστης δεν έχει πνεύμα Θεού. Μένει όχι μόνο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά μένει κάθε λόγος του Κυρίου σφραγισμένος με σφραγίδες επτά. Οι επτά λοιπόν λιχνίες, κατά την ερμηνεία που κάνει ο Κύριος, είναι οι επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Όταν προηγουμένως είπε «γράψον» στις εκκλησίες της Εφέσου, Σμύρνης, Περγάμου κλπ. κλπ, ώστε αυτές είναι οι λιχνίες. Είναι χρυσές, όπως και η επτάφωτος λιχνία της Παλαιάς Διαθήκης, και δείχνει εκεί μεν εις την Παλαιάν Διαθήκη των περιούσιων λαών, εδώ δε εις την Γενή Διαθήκη των νέων Ισραήλ της Χάριτος, που είναι οι χριστιανοί. Οι επτά αστέρες είναι οι επτά άγγελοι. Πολύ συχνά θα πει και θα αναφερθεί στο θέμα άγγελος, είναι ο επίσκοπος. Οι επτά επίσκοποι των επτά αντιστοίχων αναφερθησών εκκλησιών. Είναι δε οι άγγελοι αυτοί, οι επίσκοποι, οι εκπροσωπούντες την μίαν εκκλησία. Χαρακτηριστικά που μας δίδει το βιβλίο της Αποκαλύψεως αγγέλων επισκόπων και εκκλησιών είναι τα εξής. Πρώτον, ο Κύριος περιπατεί μεταξύ των λιχνιών εκκλησιών του, δείχνει όπως περιπατεί μία κινητικότητα και μία δυναμικότητα, και συνεπώς αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία άμεσος εποπτεία των εκκλησιών του. Ο Κύριος κυβερνά την εκκλησία του. Παρόλας τας λυσαλέας επιθέσεις των σκοτεινών δυνάμεων μέσα στην ιστορία,
δηλαδή τα αρέσεις. Ακόμη θα έλεγα με μια σύγχρονη έκφραση, όλους αυτούς τους σιωνιστικούς εγκεφάλους που μες στην ιστορία των 2000 ετών δεν έπαυσαν αυτοί οι σιωνιστικοί εγκέφαλοι να στρέφονται πάντοτε εναντίον της Εκκλησίας. Από την στιγμή που εθανάτωσαν τον Κύριον, οι Εβραίοι της Διασποράς, όσοι πίστευσαν, απετέλεσαν τον λαό της Χάριτος, τον νέον Ισραήλ. Όσοι δεν πίστευσαν, πάντοτε στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας. Θα γράψει χαρακτηριστικά ο βιογράφος του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης ότι οι Εβραίοι έβαλαν λόγια στον έπαρχον να κάψει το λείψανον, το σώμα του Αγίου Πολυκάρπου, για να μην το πάρουν οι χριστιανοί. Και σημειώνει εκεί ο ιερός, εκεί βιογράφος, όπως υπάρχει πάντοτε, και όταν έδωσε εντολή ο έπαρχος να καεί το σώμα του Αγίου Πολυκάρπου, επήγαν πρώτοι να βάλουν φωτιά. Αυτοί έσκεψαν να βάλουν φωτιά, να κάψουν το σώμα του Αγίου Πολυκάρπου. Και εκεί σημειώνει ο βιογράφος, όπως υπάρχει πάντα συνήθεια των Εβραίων να πρωτοστατούν στα έργα τα σατανικά. Και αυτή η βιογραφία γράφτηκε λίγο πριν από το 150 μετά Χριστόν, στο πρώτο ενήμιση του δεύτερου αιώνος. Όπως βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, με αυτόν τον σύγχρονο όρο που είπα, ότι παρά τις λυσαλαίες αντιδράσεις των σιωνιστικών εγκεφάλων εναντίον της Εκκλησίας, την Εκκλησία την κυβερνάει ο Χριστός. Το εβεβαίωσε ο ίδιος όταν είπε «Και πήλε άδου, ού κατ' ισχύσους είναι αυτής της Εκκλησίας, όλα τα ξεβράσματα του άδου, εάν ξεσηκωθούν και έρθουν στην επιφάνεια, δεν θα μπορέσουν να νικήσουν την Εκκλησία». Η Ορθοδοξία θα μείνει, ό,τι και αν χαλκεύουν οι εχθροί της εναντίον της. Μόνον ένα, ότι χάνονται ψυχές. Αυτό είναι το λυπηρό, αυτό είναι το άξιον πολλών δακρύων. Το δεύτερο, κρατεί στα χέρια του ο Κύριος τα 7 αστέρια. Στο δεξί του χέρι κρατεί τα 7 αστέρια, που σημαίνει στο χέρι του το δεξί κρατεί τους 7 επισκόπους. Δεν κυβερνούν συνεπώς οι επίσκοποι την Εκκλησία ως αντιπρόσωποι του Χριστού, αλλά ο Χριστός κυβερνά την Εκκλησία και οι επίσκοποι εκπροσωπούν τον Χριστό. Σας είπα τον αντιπρόσωπο και τον εκπρόσωπο. Υπάρχει διαφορά. Για να δείτε το πνεύμα της Ορθοδοξίας και το πνεύμα της Δύσεως, σε αυτό το σημείο ακούσατε το. Ο Πάπας στην Ρώμη είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού, αλλά αντιπρόσωπος θα πει ότι απουσιάζει ο εξουσιοδοτών και υπάρχει ο αντιπρόσωπος του, που σημαίνει ότι ο Θεός, έτσι το λέγουν εξάλλου οι Ρωμαίοι Καθολικοί, ο Χριστός κυβερνά στον ουρανό και ο Πάπας κυβερνά στη γη. Ο Χριστός λοιπόν δεν είναι στη γη, είναι στον ουρανό. Ο αντιπρόσωπος λοιπόν του Χριστού είναι ο Πάπας Ρώμης εις την γη. Αυτό δεν είναι όμως αντίθετο στο πνεύμα των όσων μελετούμε, γιατί ο Χριστός κρατάει στα χέρια του τους αστέρας και περιπατεί μεταξύ των εκκλησιών του, των λιχνιών. Αλλά κρατεί στα χέρια τους αστέρας σημαίνει δεν κυβερνούν οι επίσκοποι, κυβερνά ο Χριστός. Το πνεύμα της Ορθοδοξίας είναι τούτο, ότι ο επίσκοπος, ο ιερεύς κλπ. Δεν είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού, είναι ο εκπρόσωπος του Χριστού, που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι παρόν και είναι από προσώπου Χριστού. Όταν επί παραδείγματι τελεί ο ιερεύς τη Θεία Λειτουργία, το χέρι του δίνει στον Χριστό,
Τι λέγει εκεί στον Χριστόν? Ότι εσύ είσαι ο θήτης και το θύμα. Εσύ είσαι ο θήτης, δεν είμαι εγώ ο ιερεύς. Εσύ ο οποίος προσφέρεις και προσφέρεσαι. Μα όταν εσύ προσφέρεις, με την έννοια ότι εσύ κινείσαι και προσφέρεις την θυσία, την θυσία του εαυτού σου, εγώ τότε τι ρόλο παίζω, ιερεύς? Απλώς κινώ τα χέρια μου, είναι ο υπηρέτης σου, τίποτα άλλο. Είναι παρόν ο Χριστός, ο οποίος προσφέρει και προσφέρεται. Ακόμη θα δείτε στο μυστήριο του Φερρυππίν της Ιεράς Εξομολογήσεως, θα πει ο Λατίνος ιερεύς: εγώ σε συγχωρώ. Γιατί? Φυσικό είναι, αφού ο Χριστός είναι στον ουρανό, επήρε την εξουσία τώρα ο ιερεύς και τώρα αυτό συγχωρεί πάνω στη γη. Ο Ορθόδοξος θα πει: η χάρις του Παναγίου Πνεύματος δια της εμείς ελαχιστότητος έχει, το χ με όμικρον γιώτα, ήθε να σε έχει συγχωρημένον και λελειμένον. Εγώ άκουσα την εξομολόγησή σου, εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ απλώς άκουσα, δίνω την ευχή. Ο Θεός είναι ο εξετάζων τις καρδιές. Αν εσύ εξομολογήθηκες ειλικρινά, τότε ο Θεός που είναι παντογνώστης, παντεπόπτης και καρδιογνώστης, θα σου δώσει τη συγχώρηση. Εάν δεν είναι ειλικρινής η εξομολόγησή σου, μην νομίσεις, αδελφέ μου, ότι υφάρπασες τη συγχωρητική ευχή και τώρα συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου. Δεν σε συγχώρησε ο Χριστός. Ο άνθρωπος ιερεύς πλανάται, ξεγελιάται, άνθρωπος είναι, εξαπατάται. Ο Χριστός όχι. Βλέπετε λοιπόν ποιος είναι παρόν και δίνει τη συγχώρηση? Είναι ο Χριστός. Βλέπετε τι θα πει η Ορθοδοξία? Σε ένα σημείο μόνο σας το είπα, και αυτό είναι ελάχιστο μπροστά σε άλλα παμεγέθη σημεία. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι ο Χριστός είναι εκείνος που κρατεί τους επισκόπους στα χέρια του, κρατάει τον ιερόν κλήρον στα χέρια του. Ο Χριστός στα δεξί του χέρι. Αυτό είναι φοβερόν και ταυτοχρόνως παρήγορον, ότι ο ιερός κλήρος είναι στο δεξί χέρι του Θεού. Φοβερόν μεν, διότι ανά πάσα στιγμή δύναται να δεχθεί ο κληρικός που είναι στα χέρια του Χριστού, να δεχθεί σύνθλιψη, ζούλιγμα, είσαι στο χέρι μου αλλά σε ζουλάω όμως, απόρριψη ή αποδοκιμασία, θα σε πετάξω. Αυτό φοβερό αλλά και παρήγορο, ότι πάνω τι συμβαίνει στην εκκλησία δεν το επομίζεται ο εργάτης της εκκλησίας στους ώμους του εξ ολοκλήρου, το πολύ βάρος πέφτει εις τον Χριστόν. Εκείνος σηκώνει το βάρος της εκκλησίας, γιατί σηκώνει και τον εργάτη. Αισθάνεται ο εργάτης της εκκλησίας, ο τίμιος εργάτης, αισθάνεται την ασφάλεια του Κυρίου μέσα εις τη φούχτα του Κυρίου, μέσα εις το χέρι του Κυρίου. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αν ξέρω ότι είμαι στο χέρι του Χριστού. Έτσι βλέπει τους κόπους του εργάτου, βλέπει την πίστη, βλέπει την αγάπη, βλέπει ακόμη τις αδικίες και τις παραγκονίσεις, και σαν παντεπόπτης και παντογνώστης Κύριος αμείβει δίκαια και αποκαθιστά εις την βασιλεία του των σωστών εργάτων. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι και φοβερόν, είναι και παρήγορον. Αλλά πριν προχωρήσουμε, αγαπητοί μου, που εδώ τώρα ο Κύριος θα πει εις τον Ιωάννη να γράψει τις επιστολές που θα στείλει στις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, είναι ανάγκη να προτάξουμε μια ανάλυση σύντομη, μικρή, αυτών των 7 επιστολών που θα στείλει ο Κύριος και που οπωσδήποτε πολλά στοιχεία είναι επαναλαμβανόμενα. Καταρχάς είναι φανερόν ότι όταν ο Κύριος λέγει γράψον τη εκκλησία της Εφέσου, παράδειγμα, δεν εννοεί
ότι απεστάλησαν οι επιστολές αυτές χωριστά από το όλον βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά απεστάλλει στην κάθε εκκλησία ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που μέσα περιείχε την κάθε επιστολή που αφορούσε την ειδική εκκλησία. Δηλαδή η εκκλησία της Εφέσου μπορούσε να βρει τη δική της επιστολή μέσα. Η εκκλησία της Περγάμου μπορούσε να βρει τη δική της επιστολή μέσα. Αλλά κάθε εκκλησία επιμέρους εδέχθηκε ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εξάλλου, οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας αποτελούν κλασικούς αντιπροσωπευτικούς τύπους της όλης μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Η καθολικότητα αυτή της Εκκλησίας φαίνεται και από την επανάληψη που λέγει ο Κύριος σε κάθε επιστολή του, αν και αποτείνεται σε συγκεκριμένη επιστολή, τελειώνει έτσι: ο έχων ους, αυτός που έχει αυτή, ακουσάτο, ας ακούσει τι το Πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Τι λέγει το Πνεύμα το Άγιον στις εκκλησίες? Μα αφού αποτείνεται προς την κάθε μια, πώς λοιπόν σε κάθε επιστολή έχει το τες εκκλησίες, που δείχνει ακριβώς, αγαπητοί μου, ότι όλες οι επιστολές έχουν τον συγκεκριμένο τους χαρακτήρα, αλλά ταυτοχρόνως αποτείνονται προς την μία εκκλησία του Χριστού. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι κάθε επιστολή έχει εντελώς συγκεκριμένη ιστορική βάση. Όταν ομιλεί περί του επισκόπου Αντίπα, θα δούμε παρακάτω, ομιλεί για συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα της εκκλησίας της Περγάμου, που είναι ο επίσκοπός της, ο Αντίπας. Συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο με το όνομα Αντίπας. Ή όταν αναφέρεται στην επιστολή προς Εφεσίους στο φαινόμενο των Νικολαϊτών, αυτή η αιρετική που είχαν ενσκύψει στην εκκλησία της Εφέσου, αυτό είναι εντελώς συγκεκριμένο πράγμα, ιστορικώς κατοχυρωμένο, ώστε βλέπουμε ότι η προφητεία εξυπηρετεί δύο τουλάχιστον σκοπούς: την παρούσα, εννοείται την τότε ιστορική κατάσταση των συγκεκριμένων εκκλησιών, αλλά και την μέλουσα κατάσταση της όλης εκκλησίας, της μιας εκκλησίας. Και συνεπώς οι 7 επιστολές προς τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας αποτελούν 7 πτυχές της μιας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας, που αφορούσαν τόσο τις τότε 7 εκκλησίες όσο και σήμερα και σε κάθε εποχή μέχρι το τέλος της ιστορίας την εκκλησία. Άρα ό,τι θα αναφερθεί στις 7 εκκλησίες χωριστά στην καθεμιά έχει την ιστορική της αποδοχή και ταυτοχρόνως αναφέρεται και σε κάθε σημείο της εκκλησίας σε κάθε εποχή και στην εποχή μας συνεπώς. Γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι οι επιστολές αυτές αποτελούν μια αληθινά κλασική αντιπροσωπευτική μορφή της εκκλησίας. Και τούτο διότι πάντα θα υπάρχουν στην εκκλησία η πίστης, ο ζήλος, η ραθυμία, η υποτίμηση, τα σκάνδαλα, η διωγμή, οι διαστροφές της πίστεως και της ηθικής, αλλά και εν γέννη θα υπάρχουν πάντα μέσα στην εκκλησία τα φωτεινά και τα σκοτεινά πρόσωπα και πράγματα. Και συνεπώς, αφού εκτίθενται στις 7 αυτές επίστολες, αποτελούν πραγματικότητες της εκκλησίας. Οι επιστολές είναι συντεταγμένες στο αυτό σχήμα, και οι 7, και στο αυτό ύφος. Τις διακρίνει έξαρσης μία ρωμαλαιότης γλώσσης
αλλά και του ύφους, αλλά και ταυτόχρονος σε συνδυασμό με μια αφάνταστη απλότητα και λιτότητα. Έχουν δε μεταξύ τους οι επτά επιστολές κοινά σημεία. Τα κοινά αυτά σημεία είναι 8, ίσως και περισσότερα. Πρώτα, έχουν κοινή προσφώνηση και οι επτά επιστολές. Το αγγέλο της εκκλησίας της Εφέσου, ας πούμε, το αγγέλο της εκκλησίας τάδε γράψον. Αυτό είναι μία στερεότυπος επαναλαμβανωμένη προσφώνησης κοινή και στις επτά επιστολές. Δεύτερον, υπάρχει κοινή εισαγωγή. Τάδε λέγει ο και τα λοιπά, ο κρατών τους επτά αστέρας, ο έχοντας κλείς του παραδείσου, του άδου, του θανάτου. Συνεπώς, τάδε λέγει. Αυτό θυμίζει εισαγωγή προφητιών Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό το τάδε λέγει αναφέρεται εις τον Χριστόν. Γράψε ότι τάδε λέγει αυτός που σου λέει τώρα να γράψεις. Συνεπώς, ο Χριστός. Βλέπετε εδώ αυτήν την έκφραση. Εκεί στην Παλαιά Διαθήκη τάδε λέγει Κύριος. Τάδε, τα εξής θα πει τάδε. Τα εξής λέγει ο Κύριος. Εδώ τι. Τα εξής λέγει αυτός που σου υπαγορεύει τώρα να γράψεις την επιστολή. Ίδιος τύπος. Τάδε λέγει. Και εμφανίζεται με χαρακτηριστικά αυτός που υπαγορεύει στον Ιωάννη να γράψει επιστολές, παρμένα εκ του πρωινίου 4 έως 6 χωρία, αλλά και εκ της εισαγωγικής οπτασίας που είναι από τους στίχους 8 έως 20. Όπως επί παραδείγματι, ο μάρτης ο πιστός, τα δε λέγει ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών, ο άρχον των βασιλέων, ή ακόμη τα δε λέγει αυτός που είναι το α και το ω, είδα σου το α και το ω, η αρχή και το τέλος και το καθεξής. Τρίτον, είδα σου τα έργα. Είναι μία στερεότυπος φράσης μέσα στις επτά επιστολές. Τι φανερώνει? Τον παντεπόπτην Χριστόν. Είδα, θα πει γνωρίζω. Ο μικρόν γιώτα, ψηλή περισπομένη. Γνωρίζω, είδα. Γνωρίζω τα έργα σου. Που σημαίνει ότι γνωρίζει τα πάντα. Και άλλοτε μεν ο Χριστός επαινεί, άλλοτε δε επιπλήττει. Από τις επτά επιστολές, η μία επιστολή δεν έχει κανέναν έπαινον παρά μόνο επίπληξη. Μια άλλη επιστολή δεν έχει καμίαν επίπληξη αλλά έχει μόνον έπαινο. Και οι άλλες πέντε επιστολές αναμίξ έχουν και έπαινο και επίπληξη και τα δυο ταυτοχρόνως. Τέταρτον, στερεότυπος φράσης, ο έχων ους ακουσάτο. Αυτός που έχει αυτή ας ακούσει. Εδώ εφιστάται η προσοχή των παραληπτών αναγνωστών ακροατών του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Πέμπτον, συχνά συναντάται η φράση «τον νικόντι», σε αυτόν που θα νικήσει. Δίδονται υποσχέσεις προς τους πιστούς αλλά και τους γενναίους αγωνιστάς. Έκτον, εμφανίζεται ο Χριστός ως νικητής του κόσμου γιατί έρχεται ταχύ, έρχεται γρήγορα. Έβδομον, εμφανίζεται το κρίσιμο της θέσεως όλων των μνημονευωμένων εκκλησιών. Όταν λέγει «Ιδε μη, αν δε μ' ακούσεις», λέει ο Χριστός, «έρχομαι συ ταχύ, έρχομαι γρήγορα». Και κινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Θα σε, να πω τη λέξη αυτή που τη λέτε, θα σε ταρακουνήσω. Θα σε βγάλω από τη θέση σου. Συνεπώς, ανά πάσα στιγμή εμφανίζεται κρίσιμος η θέση της κάθε εκκλησίας. Και τέλος, έκτον, όγδον, η κάθε εκκλησία έχει συγκεκριμένη γεωγραφική θέση και έχει την θέση εκείνη που της καθόρισε ο Χριστός, που τη φύτεψε εκεί ο Χριστός, που την έστησε εκεί ο Χριστός. Όπως τα έλεγα εγώ,
με φύτεψε στη Λάρισα ο Θεός. Τον άλλον τον φύτεψε εκεί, όπου έστειλε τους Αποστόλους του και ίδρυσαν εκκλησία. Θυμηθείτε, όταν ο Απόστολος θέλει να πάει προς την Άγκυρα, να στραφεί ανατολικά της Μικράς Ασίας, βρίσκεται στην Τροάδα, κοντά στα Δαρδανέλια. Και του λέει ο Κύριος, όχι, θα περάσεις δυτικά, θα περάσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους. Ποιος είναι λοιπόν ο καθορίζων τα γεωγραφικά όρια μιας εκκλησίας? Χριστός. Όταν λοιπόν καθορίζει τα γεωγραφικά όρια ο Χριστός, σημαίνει ότι δίδεται πράγματι να κινήσει την λιχνία, δηλαδή την κάθε εκκλησία, αφού εκείνος καθόρισε τον τόπο της κάθε εκκλησίας, όταν λέγει «και κινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής». Αυτά τα πολύ λίγα, αγαπητοί μου, σαν μια μικρή εισαγωγή εις τις επτά επιστολές που ακολουθούν. Και με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμεθα εις το δεύτερο κεφάλαιο. Μέχρι τώρα κάναμε 8 ομιλίες αναφερόμενες εις το πρώτο κεφάλαιο. Πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα τρέχαμε, όπως το βλέπετε τρέχομαι. Και εισερχόμεθα εις το δεύτερο κεφάλαιο σύνθεο, που αναφέρεται μαζί με το τρίτο στις 7 επιστολές που στέλνει ο Κύριος. Η πρώτη επιστολή είναι η επιστολή που στέλνεται προς την εκκλησία της Εφέσου. Ακούσατε την. Το αγγέλο της εν Εφέσου εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει, ο κρατών τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Είδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου, και ότι ου δίνει βαστά σε κακούς, και επήρασα τους λέγοντας σε αυτούς αποστόλους είναι, και ούχησι, και έβρεσα αυτούς ψευδείς, και υπομονή έχεις, και ευάστασας δια το όνομά μου, και ούτε κοπίακας. Αλλά έχω κατά σου, έχω κάτι εναντίον σου, ότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας, μνημόνευεύουν πόθεν πέπτοκας και μετανόησον, και τα πρώτα έργα ποίησον. Ιδε μη έρχομαι σι ταχύ και κινήσω την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσεις. Αλλά τούτο έχεις, από το καρφί στο πέταλο και από το πέταλο στο καρφί, αλλά τούτο το καλό έχεις παρά ταύτα, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών. Ακαγώ μισώ. Ο έχονους ακουσά το τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Τον εικόντι, δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ο εστίν εν το παραδείσο του Θεού μου. Τι ωραία, αγαπητοί μου, τι ωραία. Αν κανείς έχει μάθει και λίγα γραμματάκια, να, αυτά τα λίγα που μαθαίνουμε στο γυμνάσιο. Αλλά τώρα πια δεν μαθαίνουν στο γυμνάσιο αυτά τα λίγα γραμματάκια. Τώρα μαθαίνουν άλλα πράγματα, δεν ξέρω τι μαθαίνουν. Πάντως εκείνα τα λίγα αρχαία που μαθαίναμε κάποτε στο σχολείο, εκείνα τα κουτσά τα στραβά, τουλάχιστον μας βοήθησε να καταλαβαίνουμε λίγο την Αγία Γραφή. Τι ωραίο λοιπόν το κείμενο, τι ωραίο. Και μάλιστα σκεφτείτε ότι αυτά γράφτηκαν πρωτοτύπως, όταν πήρε το φτερό, τον κονδυλοφόρο, ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής, και έγραψε αυτές τις ίδιες λέξεις. Για σκεφτείτε τι ζεστασιά έχουν αυτές οι λέξεις. Είμαστε Έλληνες, αυτό το μεγάλο προνόμιο, που διαβάζουμε το κείμενο στη γλώσσα μας, όπως βγήκαν από το στόμα του Χριστού. Ζεστές, ζεστές λέξεις, όμορφες, και γραμμένες επάνω στη μεμβράνη. Έτσι τις διαβάζουμε. Τι ωραίο αυτό. Πραγματικά είδατε, καταρχάς, αυτό το παιδαγωγικό στοιχείο, τον επενή, τους επενή των άγγελων της Εφέσου. Μετά τον κατηγορεί, λέει, παρά τα αυτά έχω κάτι εναντίον σου, ότι αφήκες την αγάπη σου την πρώτη, αλλά έχεις κάτι καλό. Είναι αυτό το παιδαγωγικότατο στοιχείο, μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Θα το αναφέρει όμως με ειλικρίνεια, φυσικά, τα καλά του και τα άσχημά του στοιχεία. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, ξετυλίγονται μέσα στην επιστολή και που αποτελούν στοιχεία της εκκλησίας μας, λέει, του εαυτού μας, και του κλήρου και του λαού. Και με τη βοήθεια του Θεού
προχωρούμε να αναλύσουμε. Το αγγέλο της εν εφέσω εκκλησίας γράψον, και εις τον επίσκοπον της εκκλησίας της Εφέσου γράψε. Ως πρώτη εκ των 7 εκκλησίων εκλέγεται η Έφεσος, η οποία ήτο την εποχή εκείνη κέντρον και πρωτεύουσα της Ανθυπατικής Ασίας. Έτσι έλεγε το η Μικρά Ασία, Ανθυπατική Ασία. Εκεί ήτο στην Έφεσο ναός της Εφεσίου Αρτέμιδος, θεάς της γονιμότητος και ισοτίμου με την Δήμητρα της Υπηρωτικής Ελλάδος. Ο ναός της θεωρείτο σαν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ήταν τόσο ωραίος ο ναός αυτός, τον οποίον έκαψε για να αποκτήσει δόξα από την ανάποδη ο Ιερόστρατος. Ας είναι. Και συνεκέντρωνε η Έφεσος και ο ναός της Εφεσίου Αρτέμιδος. Δεν ήταν αντίστοιχη, όπως σας είπαμε, τη Δήμητρα. Ήταν όχι αντίστοιχη με την Αρτέμιδα τη δική μας, τη θεά του κυνηγίου, αλλά τη θεά της γονιμότητας. Έχει πολύ σημασία αυτό που σας λέγω. Και γι' αυτό σας κάνω αυτή την ιστορική τοποθέτηση, πλαισίωση, για να αντιληφθούμε σε αυτή την πόλη τι δημιουργήθηκε. Συνεκέντρωνε λοιπόν και η πόλη και ο ναός όλους τους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας. Θα γράψει μάλιστα για τη λατρεία της Αρτέμιδος, θα γράψει μάλιστα Απόστολος Παύλος, που θα έχει μείνει κάπου 3 χρόνια και πιο πολύ στην Έφεσο, θα γράψει ότι έμεινε στην Έφεσο ώστε να ακούσει το κηρυγμά του πάσα η Ασία. Πώς άκουσε το κηρυγμά του όλη η Ασία μένοντας στην Έφεσο? Ήρχοντο εις την πρωτεύουσα, όχι μόνο για ψώνια και για δουλειές και για υποθέσεις, αλλά και δια τη λατρεία της Αρτέμιδος. Και έβρισκαν τον Παύλο, ο οποίος ομίλει καθημερινά σε μια σχολή κάποιου τυράννου, τύρανος το όνομά του δηλαδή, και εκεί πέρασε από τη σχολή εκείνη 3 χρόνια, επέρασε όλη η Ασία, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Στην πόλη αυτή ακόμη είχε το κέντρο της δράσεώς του και των ιεραποστολικών του εξόρμησεων και αυτός ακόμη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ο Απόστολος Παύλος που σας ανέφερα. Πρώτος επίσκοπος της πόλεως Εφέσου, της μεγάλης αυτής πόλεως, υπήρξε ο Τιμόθεος, προς τον οποίον έστειλε ο Απόστολος 2 επιστολές. Είναι όμως άγνωστον εάν τότε που στέλνεται η επιστολή αυτή του Κυρίου, που είναι ενσωματωμένη στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, εάν ζούσε τότε ο Τιμόθεος, ή ήτο ο αναφερόμενος αλλά και επενούμενος υπό του Αγίου Ιγνατίου Ονίσιμος. Δεν ξέρω. Πάντως είτε Ονίσιμος είναι που επενείται από τον Άγιον Ιγνάτιο, είτε ο Τιμόθεος είναι ο οποίος επενείται από τον Απόστολο Παύλο, και είναι Άγιοι αυτοί, όλοι είναι Άγιοι, του ότι ο Κύριος αποτείνεται προς τον επίσκοπο της Εφέσου με τα ψεγάδια του, αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου, κάτι πολύ θάρρος για μας. Ποιο θάρρος? Ότι μην νομίσουμε ότι η αγιότητα σημαίνει ιδεατός άνθρωπος. Ιδεατός άνθρωπος δεν υπάρχει. Απλώς υπάρχει αγωνιζόμενος άνθρωπος. Και η αγιότητα είναι μέσα στο χώρο της αγωνιστικότητος και όχι της ιδεατότητος. Ας το πάρουμε είδηση. Και το λέγω για να μην νομίσουμε ότι η αγιότητα για την οποία, από την οποία καλούμεθα, ότι είναι τόσο μακριά μας που είναι αδύνατον ποτέ να την εγγύσουμε. Όχι, είναι πλάνη του διαβόλου, δουλειά είναι αυτή να μας πει ότι η αγιότηση είναι ιδεατή και εσύ δεν φτάνεις, για να μας φάει ο διάβολος. Όχι, αγαπητοί μου, η αγιότης είναι αγωνιζομένη. Ακόμη στην πόλη της Εφέσου υπήρχαν, ενεφανίστησαν πολλοί ενωρίς ήδη
ζώντος του Αποστόλου Παύλου, οι Ιουδαίζοντες και οι γνωστικίζοντες αιρετικοί. Όταν ο Απόστολος Παύλος εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου εις την Μίλητον, επειδή ευγιάζετο δεν είχε καιρό και τους κάλεσε στην Μίλητον, εκεί να τον περιμένουν ερχόμενος από την Ελλάδα και κατευθυνόμενος προς Ιερουσαλήμ για να προλάβει την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα, εκεί τους ομίλησε και τους είπε τα εξής. Είναι στις Πράξεις 20-29-30 αυτό που θα σας διαβάσω. Εγώ γαρίδα τούτο, λέει ο Απόστολος, εγώ, γιατί εγώ ξέρω τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφηξή μου, που ήρθα εδώ και θα φύγω, λύκοι βαρείς εις ημάς, σε εσάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Δεν θα λυπηθούν το ποιμνίο, θα το κατασπαράξουν αυτοί οι λύκοι βαρείς. Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Και από εσάς τους ιδίους θα βγουν, εσάς τους κληρικούς θα βγουν άνδρες οι οποίοι θα μιλάνε διεστραμμένα πράγματα, θα είναι αιρετικοί, με σκοπό να αποσπούν τους μαθητάς από πίσω τους, να τους κάνουν οπαδούς και να τους ξεκολλούν από την Εκκλησία. Θα γράψει δε στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, που Τιμόθεος είναι επίσκοπος της Εφέσου, καθώς παρεκάλεσά σε προς μην εν Εφέσο, όπως σε παρεκάλεσα να μείνεις στην Έφεσο, ή να παραγγείλεις τη σύ, να παραγγείλεις σε μερικούς μη ετεροδιδασκαλήν, να μην λέγουν ξένες διδασκαλίες, άλλες διδασκαλίες, μη δε προσέχει μύθις και γενεαλογίες απεράντης, ούτε να στείλουν αυτοί προσοχής σε παραμύθια και σε απέραντες γενεαλογίες. Τι είναι αυτή η ετεροδιδασκαλία και η μύθη και οι απέραντες γενεαλογίες? Κυρίως αναφέρονται εις τους γνωστικίζοντας. Συγκεκριμένα οι απέραντες γενεαλογίες είναι οι εξής. Έλεγαν οι γνωστικοί ότι μεταξύ του Θεού, του αγαθού Θεού και του κόσμου υπάρχουν 30 θεότητες. Η τελευταία θεότης που επικοινωνεί με την 29η, αλλά επικοινωνεί με τη γη, είναι ο Ιησούς Χριστός, η τελευταία θεότης. Και λέγει εδώ τώρα αυτές τις απέραντες γενεαλογίες. Δηλαδή ο ένας θεός γεννάει τον άλλον, ο ένας θεός γεννάει τον άλλον κλπ. Τα έλεγαν οι αιρετικοί αυτά, οι γνωστικοί, οι οποίοι ανακάτευαν χριστιανισμό, Ιουδαϊσμό, φιλοσοφία, μυστήρια, μυστηριακών θρησκειών, και τα έκαναν όλα ένα χαρμάνι. Και έτσι ο Απόστολος, μιλώντας για την κατάσταση εκείνη, παίρνουμε μια εικόνα ποια ήταν η Έφεσος. Και τώρα πλαισιώσαμε, παρακαλώ, από πλευράς και πολιτιστικής αν θέλετε το θέμα μας, για να δούμε πως θα τοποθετηθεί η επιστολή που στέλνει ο Χριστός εις την Εκκλησία των Εφεσίων. Ο Άγιος Ιγνάτιος ακόμη γράφει στην επιστολή του προς Εφεσίους και επισημαίνει αυτούς τους γνωστικίζοντες αιρετικούς, τους οποίους αποκαλεί δοκίτας. Ακόμη η επιστολή που στέλνει ο Κύριος έχει μία επιγραφή, όπως κάθε επιστολή έχει μία επιγραφή. Η επιγραφή εκφράζει, διατυπώνει, παρουσιάζει τον Αποστολέα και τα χαρακτηριστικά του. Να η επιγραφή της επιστολής. Τα δε λέγει ο κρατών τους 7 αστέρας, εν τη δεξιά αυτού ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Ποιος είναι ο Αποστολεύς? Αυτός που σου είπε να γράψεις αυτά, τα δε λέγει, αυτός που περιπατεί, τα χαρακτηριστικά του τώρα, ανάμεσα, που κρατάει στα χέρια του τους 7 αστέρες
στο χέρι του το δεξί και περιπατεί ανάμεσα στις 7 λιχνίες. Η εικόνα αυτή, όπως βλέπετε, είναι παρμένη, αγαπητοί μου, η εισαγωγή, είναι παρμένη από την εισαγωγική οπτασία. Υπάρχει όμως μία διαφορά. Αντί να πει ο έχων τους 7 αστέρας εν τη δεξιά χειρή, λέει ο κρατών, που δείχνει εδώ κάτι πολύ εντονότερο από το έχω, το κρατώ. Και αντί να πει ότι περιπατεί εν μέσω των λιχνιών, λέγει ότι είναι εν μέσω των λιχνιών, λέγει τώρα ο περιπατών. Ο περιπατών είναι δυναμικότερον της εκφράσεως αυτός που βρίσκεται εν μέσω των λιχνιών. Και μπαίνει στο κύριο θέμα. Είδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου. Είδα, γνωρίζω. Εδώ ο Χριστός γνωρίζει τα πάντα. Λέμε πολλές φορές, αγαπητοί μου, δεν βλέπει ο Χριστός αυτόν τον ιερέα της ενορίας μας? Δεν τον βλέπει. Δεν βλέπει τι κάνει αυτός ο παπάς. Κάνει εκείνο. Δεν βλέπει εκείνον τον επίσκοπο, δεν βλέπει εκείνον τον πατριάρχη, δεν βλέπει εκείνον τον παρακάτω. Δεν τα βλέπει αυτά ο Χριστός? Αγαπητοί μου, τι λέτε, δεν τα βλέπει ο Χριστός? Τα βλέπει ο Χριστός. Τώρα, γιατί αφήνει? Βέβαια, εκείνος ξέρει το γιατί. Αλλά κάτι που μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς είναι το εξής. Ανάλογα σε ένα λαό είναι και οι ιερείς του. Θα το ξέρετε. Λέμε, ο παπάς στις ενορίες μας δεν είναι καλός. Γιατί δηλαδή η ενορία είναι καλή? Ο πληθυσμός της ενορίας είναι καλός? Αυτή έδωσε εξάλλου τον ιερέα. Αυτή έδωσε. Από τα παιδιά της έδωσε τον ιερέα. Ο λαός δίνει τους ιερείς. Προσέξτε, ο λαός δίνει τους ιερείς. Και οι ιερείς διαμορφώνουν το λαό. Συνεπώς τι υπάρχει? Υπάρχει ένας αντικατοπτρισμός λαού και κλήρου. Ανάλογα λοιπόν με τον λαό είναι και οι ιερείς. Και για να τιμωρηθεί ο λαός, επιτρέπει ο Θεός να υπάρχουν κακοί ποιμένες. Έτερον εκάτερον ότι ο Θεός θα τιμωρήσει τους κακούς ποιμένες. Έτερον εκάτερον. Είδα λοιπόν, γνωρίζω τα έργα σου. Γνωρίζω έργα. Ποια έργα? Είναι η όλη συμπεριφορά σου. Είναι η όλη διαγωγή σου. Άμεσα ως προς τον επίσκοπο. Έμεσα ως προς την επαρχία του, την εκκλησία. Είδα σου τα έργα και τον κόπο σου. Ποιος είναι αυτός ο κόπος? Είναι η όλη ποιμαντική δράση του επισκόπου. Και την υπομονή σου. Τι είναι αυτή η υπομονή? Είναι η υπομονή εις των κόπων της ποιμαντικής δράσεως. Γιατί, αγαπητοί μου, θέλει πολύ υπομονή εις την δράση που έχει κανείς. Πολύ υπομονή. Διότι αν δεν έχει υπομονή, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Αλλά και η υπομονή εις τας αναποφεύτους αντιξοότητες που θα συναντήσει ο επίσκοπος στο έργο του. Και ότι ου δίνει βαστά σε κακούς, και ότι δεν μπορείς να ανεχθείς τους κακούς. Ποιοι είναι αυτοί οι κακοί? Δεν ανέχεσαι να υπάρχουν κακοί μέσα εις την εκκλησία, όχι στον κόσμο? Πολλοί μου λέγουν, όταν ακούω τους άλλους και βλασφημούν, τι να κάνω? Τι να κάνεις? Αν τους μαλώσεις θα ξαναβλασφημίσουν. Αυτό θα κάνω. Και συνεπώς τι θα κάνεις? Τίποτα. Τι μπορείς να κάνεις? Πέστε μου τι μπορείς να κάνεις. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι μια άλλη ώρα, αν αυτόν τον άνθρωπο τον ξέρεις, που δεν θα έχει τα νεύρα του, ούτε τη βλάσφημη γλώσσα του σε ενέργεια, να του πεις δύο λόγια και να του πεις ότι αυτό που κάνει είναι φοβερό. Αγαπητοί μου, σήμερα κόσμος και εκκλησία μπερδεύτηκαν. Μέσα στην εκκλησία υπάρχει πολλής κόσμος. Δηλαδή κόσμος, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών. Υπάρχει πολλής κόσμος, πολλή κοσμικότης. Άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση
με την Εκκλησία, λέγονται ότι είναι μέλη της Εκκλησίας. Δεν είναι. Όταν λοιπόν λέγει εδώ ότι δεν ανέχεσαι να υπάρχουν κακοί μέσα στην Εκκλησία, όχι στους απ' έξω, διότι τότε ήταν χωρισμένη η Εκκλησία από τον κόσμο. Σήμερα δυστυχώς δεν είναι. Και όταν του λέγει δεν ανέχεσαι, σημαίνει ότι έχεις πάρα πολύ οξύ ηθικών αισθητήριων. Δεν ανέχεσαι να βλέπεις καταστάσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες. Και επίρασας τους λέγοντας εαυτούς αποστόλους είναι και ούκησι, και έβρες αυτούς ψευδείς. Εδοκίμασες αυτούς που λέγουν αυτοονομάζονται ότι είναι απόστολοι, αλλά δεν είναι, και τους βρήκες ψεύτικους. Εδώ ο επίσκοπος της Εφέσου ακολουθεί τη συμβουλή του Κυρίου περί δοκιμής, αγαπητοί μου, των ερχομένων ως εργατών εις την Εκκλησία. Και ποια είναι αυτή η δοκιμή? Ο Κύριος είπε, Ματθαίος 7:15-20, προσέχετε από των ψευδοπροφητών ή την εσέρχονται προς ημάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εις ηλίκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτόν επιγνώσεστε αυτούς, μη τη συλλέγουσιν από ακαθόν σαφιλήν ή από τριβόλων σίκα. Προσέξτε τους κακούς ποιμένας όταν έρχονται εις αυτούς. Είναι λύκοι από μέσα, φοράνε προβιά, προβάτου απ' έξω. Από τους καρπούς τους, από τη διαγωγή τους, από τα λόγια τους, από τη ζωή τους, θα καταλάβετε τι είναι. Τι σημαίνει αυτό? Τόσο ο λόγος του Κυρίου, όσο και η επιβεβαίωση του Κυρίου για τη συμπεριφορά του επισκόπου της Εφέσου, το τι έκανε, το ότι μπορούσε να πει εσύ δεν κάνεις διακληρικός, θα φύγεις, δεν θέλω να σε βλέπω στα μάτια μου, δεν κάνεις διακληρικός, είσαι ψευδοπροφήτη, είτε στα θέματα της πίστεως είτε στα θέματα της ζωής, της πρακτικής ζωής, της αρετής. Επενεί ο Κύριος τον επίσκοπο, που σημαίνει, αγαπητοί μου, ο λαός έχει το δικαίωμα να πει στον ιερέα δεν σου επιτρέπεται να το κάνεις αυτό, ή δεν σε ακούω όταν εσύ λες αυτά και αυτά, γιατί η ζωή σου είναι δημοσίως σκανδαλώδης. Εγώ βγάζω τα συμπεράσματα. Πιστεύω ότι έχετε αυτιά και μπορείτε να ακούτε τι λέει το κείμενο. Τι λέει το κείμενο, δεν το λέγω εγώ, το λέει ο Λόγος του Θεού. Εγώ απλώς σας βγάζω τα συμπεράσματα. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε τι λέγει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του 11:12-15, καυχόνται ευρεθώσιν καθώς και εμείς. Αυτοί καυχιόνται να βρεθούν όπως είμαστε και εμείς, αλλά είναι ταλέποροι. Οι γάρτι ούτι ψευδαπόστολοι, εργάτε δόλοι, δόλοι εργάτε, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού, μετασχηματιζόμενοι. Και ου θαυμαστών, δεν είναι απορίας άξιον, αυτός γάρος σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ου μεγαούν, ή και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης. Εάν ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελον φωτός, τι το περίεργο, εάν και υπηρέτεται και οι διάκονοι του μετασχηματίζονται ως διάκονοι αρετής. Ον το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών, που το τέλος τους θα είναι σύμφωνα, να το πω έτσι απλό ελληνικά, με τα εργατά τους, που λέει ο λαός. Αυτό θα είναι και το τέλος. Ποιοι όμως είναι αυτοί οι ψευδαπόστολοι? Τότε επρόκειτο περί των Ιουδαϊζόντων αιρετικών. Και όπως γράφει ο Απόστολος Πέτρος για αυτούς τους Ιουδαίζοντας αιρετικούς, εγένοντο γράφει στην πρώτη του, δευτέρα του επιστολή 2,1, και ψευδοπροφείται εν το λαό ως και εν ημίν, όπως και σε εσάς, όπως τότε στους Εβραίους, έτσι και σε εσάς. Έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες, παρισάξουσιν, αιρέσεις απολίας, οι οποίοι θα εισαγάγουν αιρέσεις που καταστρέφουν. Και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι, και αυτούς
που αγόρασε ο Δεσπότης Κύριος Ιησούς, τον αρνούνται. Ποιοι είναι αυτοί για μια στιγμή τώρα εδώ? Οι χιλιαστές. Οι χιλιαστές τι είναι? Οι Ιουδαίζοντες αιρετικοί. Οι Ιουδαίζοντες όταν λέγουν γιατί δεν λέτε Γιαχβέ, Γιαχωβά? Τι είναι αυτοί οι αιρετικοί? Οι χιλιαστές είναι αιρετικοί Ιουδαίζοντες. Αρνούνται τον Χριστό ότι είναι Θεός. Τον αρνούνται. Να το πει ο Απόστολος Πέτρος. Και τον ίδιον Δεσπότη που τους ηγόρασε με το αίμα του, τον αρνούνται. Αλλά ένα πράγμα θα ήθελα να παρατηρήσετε, αγαπητοί μου, εδώ πολύ σημαντικό. Παρατηρείται σαφέστατα υπό της Αγίας Γραφής ο τονισμός του δόγματος. Ο τονισμός του δόγματος. Όπως ξέρετε, η εποχή μας είναι αδογματική. Δηλαδή δεν παραδέχεται το δόγμα. Το βάζει στην άκρη. Και οι εντεταλμένοι περί το δόγμα βάζουν και αυτοί το δόγμα στην άκρη. Φοβερόν. Αληθής προδοσία του χριστιανισμού. Και το περιεργότερο, ότι εν ονόματι της ενώσεως φερυπίν των χριστιανών δεν απαιτούνται ως αναγκαία τα δόγματα. Εσύ τι είσαι? Προτεστάντης. Εγώ τι είμαι? Ορθόδοξος. Εσύ? Ρωμαιοκαθολικός. Λοιπόν, δεν τα βάζουμε αυτά τα πράγματα στην άκρη? Να λέμε τι θα πει Προτεστάντης, θα πει Ορθόδοξος. Δεν τα βάζεις στην άκρη αυτά? Να τα ισοπεδώσουμε όλα. Η αγάπη έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Αυτά κηρύσσει ο οικουμενισμός. Και μην νομίσετε, ο οικουμενισμός δρά. Και την προπαγάνδα του την κάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν παρεμποδίζονται, μπαίνονται στην άκρη, στον ντουλάπι τα δόγματα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο η εποχή μας να είναι αδογμάτιστη, αλλά να προκύψει μία εποχή αμοραλιστική. Ενώ μιλάμε για την αγάπη, να προκύψει εποχή αμοραλιστική. Θα πει αμοραλιστική? Χωρίς ηθική. Και ενθυμίστε, προδεκαετίας είχα κάνει τα ίδια θέματα, γιατί κρατώ σημειώσεις, και σας είχα μιλήσει τότε δια τον οικουμενισμό, ο οποίος ήταν απάνω στην ακμή του. Και τότε σας είχα πει το ίδιο πράγμα, ότι σαν αποτέλεσμα θα έχει μια εποχή αμοραλιστική, άχρωμη ηθικός, δηλαδή να μην υπάρχει ηθική. Να την. Τότε σας τα έλεγα στο 1971, τώρα έχουμε 1980, πέρασε μια δεκαετία. Είδατε πόσο γρήγορα η εποχή μας κατέληξε να είναι πράγματι αμοραλιστική. Άμα πεις στον άλλον, παιδί μου, αυτό είναι κακό, θα σου πει γιατί είναι κακό. Τι θα πει κακό? Τι θα πει ανήθικο? Τι θα πει άσχημο? Δεν το καταλαβαίνω, σου λέει. Να τα αποτελέσματα. Αγαπητοί, ένα έχω να σας πω. Δόγμα και ηθική, δόγμα και ιδίως πνευματικός, είναι στενά συνδεδεμένα. Όποτε διεσπάστησαν δόγμα και ηθική, εσαλεύθη η ισορροπία της αληθούς χριστιανικής ευσεβίας και πνευματικότητας. Αυτό εξάλλου θα φανεί τώρα στην επιστολή λίγο παρακάτω. Θα φανεί ότι κάτι τέτοιο συνέβη. Δηλαδή ερήφθη βάρος στο θέμα εναντίον των αιρετικών και δεν επρόσεξε ο επίσκοπος της Εφέσου κάτι άλλο. Την ουσία της πνευματικής ζωής, που είναι με την επωνυμία εδώ αγάπη. Αγάπη και λατρεία προς τον Χριστόν, όχι προς τους συνανθρώπους. Αλλά επειδή η ώρα όμως έχει τελειώσει, αγαπητοί μου, την μεν αποκάλυψη θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη την Κυριακή μετά τις γιορτές στις 11 Ιανουαρίου. Τώρα δεν θα κλείσω με το θέμα μας, δεν τελείωσα. Τώρα δεν θα κλείσω με το θέμα μας με δύο λόγια που θα ήθελα να σας πω για τις επικείμενες γιορτές των Χριστουγέννων. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε μια γιορτή. Μια φορά γιορτάζουμε το Πάσχα, μια φορά γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Αγαπητοί μου, η μέρα των εορτών των Χριστουγέννων δεν είναι παρά ένας σταθμός, όπως και οι άλλες γιορτές. Ένας σταθμός ανεφοδιασμού, πνευματικού ανεφοδιασμού. Ένας σταθμός αναζωπηρώσεως της πνευματικότητός μας. Γι' αυτό ας προσέξουμε τις ημέρες αυτές
τα κοσμικά καμώματα. Προσέξτε, το κυριότερο από αυτά είναι η χαρτοπεξία. Άνθρωπος που ακούει λόγο Θεού, είναι απαράδεκτο να παίξει καρδιά. Όχι να παίξει, να πιάσει στα χέρια του χαρτιά. Έτσι να πιάσει, να φέρει πίνα έχω την τράπουλα εγώ τώρα εδώ και να πιάσω, τα χαρτιά έτσι. Είναι απαράδεκτο. Θα μου πείτε υπερβολικό, να μην πιάσω.